στην άκρη τη σύνδεσή μα να καλησπέρισουμε. Έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακή Διακυβέρνηση Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Περικλή Νικολακία. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Κύριε Νικολακία, είναι μια κατάσταση η οποία προβληματίζει τελευταία, γιατί βλέπουμε ότι τα περιστατικά είναι διαδοχικά. Και μάλιστα φαίνεται ότι κάποιοι παριστάνουν του υπαλλήλου τη περιφέρεια ζητώντα προσωπικού κωδικού. Δυστυχώς πάντα στην κοινωνία μας, ξέρετε κύριε Κανελόπουλε, οι απατεώνες, οι εγκληματίες βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να ξεπατήσουν για να υφαρπάξουν το πλούτο του συνανθρώπου τους. Το ηλεκτρονικό phishing, το ψάρεμα που λέμε, είναι μια μορφή τέτοια επίθεσης εξαπάτησης, την οποία ο εγκληματίας μιμείται μια αξιόπιστη οντότητα όπως μπορεί να είναι η περιφέρεια, μια κρατική δομή, μια τράπεζα, για να υφαρπάξει από το θύμα ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες όπως είναι οι κωδικοί ή χρηματικά ποσά. Οπότε δυστυχώς έτσι είναι, πρέπει ο κόσμος να είναι σε μια εγρήγορση. Μια βασική λύση στην περίπτωση αυτή, για να το πούμε κύριε Νικολακία, προφανώς έπαιρναν τηλέφωνο, παρακολουθούσαν τα εντάλματα πληρωμών και ανυποψία στους πολίτες που περίμεναν, έπαιρναν τους προσωπικούς κωδικούς λίγο πολύ. Να είναι σε εγρήγορση, σε καμία περίπτωση να μην εμπιστεύεται. Δεν υπάρχει ποτέ πιθανότητα η περιφέρεια ή οποιαδήποτε κρατική δομή ή τράπεζα να σου ζητήσει τέτοια πράγματα μέσω email ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις που κάνει. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και, όπως το είπατε και εσείς, να είμαστε υποψιασμένοι και κρατάμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ότι περιφέρεια, επίσημος φορέας, πιστοποιημένος φορέας δεν ζητά ποτέ τηλεφωνικά ή με κάποιον τρόπο, τέλος πάντων, προσωπικούς κωδικούς ή λογαριασμούς. Κωδικούς ή λεφτά ή χρηματικά ποσά ή οτιδήποτε σε προσωπική πληροφορία από έναν πολίτη. Ειδικά τώρα που θα ανοίξει και η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών ραντεβού, ο πολίτης θα καταχωρεί και θα εγγράφεται μέσα στο σύστημά μας. Εννοείται ότι εμείς δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να του ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα. Αυτά είναι απολύτως διασφαλισμένα. Όταν απευθύνεσαι σε ένα. Απολύτως κατανοητό και κρατάμε αυτές τις αναφορές. Περιμένουμε και τα επόμενα βήματα και την ενημέρωση από την περιφέρεια. Σύσταση λοιπόν για προσοχή και να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακία.